Καλησπέρα σε όλους και σε όλους. Απουσία σήμερα λοιπόν του Σταύρου του Κόλκα. Αμέσως όμως η αλλαγή. Πανέτοιμη ομάδα. Και έγινε η αλλαγή. Έγινε σκληρή μάχη, να το μάχη πούμε. Μάχη σώμα αυτό. Με σώμα, στην πεδιάδα. Ξεκινήσαν αρχικά με σάριζες. Στη συνέχεια υπήρχαν το δόρυ, το γνωστό, το κλασικό. Και τελικά νίκησε η φίλη μας, η Ειρήνη Παπαθανασίου. Καλησπέρα, Ειρήνη μου. Καλησπέρα. Η Βόλτα στο Θεό συνεχίζει. Οργιάζει το τραγούδι. Όλο ένα και περισσότερο ακούγεται. Μπράβο σου, Ειρήνη. Θα πας πάρα πολύ καλά. Συνεχίζεις στη Λάρισα. Συνεχίζουμε στη Λάρισα, ναι, κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πάμε καλά, δόξα τω Θεώ. Λουλουδάκι υπάρχει. Μ' αρέσει που είσαι μετριοπαθής. Πάτε πάρα πολύ καλά. Με ενημερώνει εμένα η Ρουφιάνη μου. Είναι παντού, ανά την Ελλάδα. Το Stars. Με ζήτα, έτσι, στο τέλος. Ναι. Με ζήτα, χαρακτηριστικό. Έτσι, εύχομαι να πάει και όλο ένα και καλύτερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Και μαθαίνω ότι νέο τραγούδι έρχεται, συγκλονιστικό. Έτσι, δικό σου. Ναι. Γιατί εγώ σε πιστεύω πάρα πολύ σαν τραγουδίστρια. Έχουμε καλές σχέσεις. Η φωνή σου είναι εξαιρετική. Όσοι δεν την έχουν ακούσει να μπουν, θα την απολαύσουν. Και ηλικιακά σε βολεύει τέλεια η εποχή για να προχωρήσεις. Έχει και κενό ο χώρος στις καλές λαϊκές ελληνικές φωνές. Και πιστεύω θα βγει. Γιατί είσαι μόλις 25 χρονών. Δεν υπάρχει πρόβλημα να λέμε την ηλικία σου. Κανένα. Έλα, είμαι 26, πες την αλήθεια. 26 και τα γειτονικά λοιπόν. Ποιο νούμερο είναι δίπλα στο 26 τη ρουλέτα? Το 3. Και αριστερά του και δεξιά του. Δεν ξέρω. Αν ήξερε, είναι το 0. Θα τρελαθώ το 0. Ναι, εκεί βρίσκεται. Ναι. Πώς το βάλανε εκεί? Καλησπέρα, Σόφη μας. Καλησπέρα. Σε καλή κατάσταση είσαι? Σε καλή κατάσταση. Νιώθεις ένα κενό με την απουσία του Σταύρου? Κάνε ένα κενό που λέει. Μπράβο, είσαι μια χαρούλα. Γιατί αυτός περνάει καλά εκεί που είναι. Εμάς γιατί να μας πάρει από κάτω? Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πήγαμε καλά χθες και στοιχηματικά σε γενικές γραμμές. Σε γενικές γραμμές, ναι. Αυτή είναι η τέλεια λέξη. Αυτή είναι η τέλεια λέξη. Το σε γενικές γραμμές. Χαμένοι δεν βγήκαμε πάντως. Εντάξει, ο σκοπός είναι, είπαμε, ναι, να πάρουν, να ξεχωρίζουν, να κάνουν το δικό τους φαγητό, το δικό τους κοκτέιλ και θα έρθει η επιτυχία. Έτσι. Λοιπόν, φίλος μου το πρωί έκανε έγκλημα, πρέπει να το αναφέρω. Έγκλημα χωρίς κανένα εισαγωγικό. Ήθελε κάποια χρήματα να πάει να πληρώσει γιατί υπήρχε μια οικονομική υποχρέωση και διάλεξε τον εύκολο, σε εισαγωγικά εδώ δρόμο, το στοιχηματικό. Και πλακώθηκε να παίζει Ινδονησίες, κάτι Κατάρ, κάτι Κινέζικα γυναικεία βόλεϊ, με αποτέλεσμα να ισοπεδωθεί οικονομικά και τώρα βρίσκεται σε κόμμα. Οπότε, ποια είναι η κατεύθυνση που δίνουμε, Ειρήνη, σε τέτοια κατάσταση? Όταν χρωστάμε, παίζουμε ή όχι? Όταν χρωστάμε. Όταν χρωστάμε και έχουμε υποχρέωση. Πάμε με τα λίγα που έχουμε να βγάλουμε την υποχρέωση ή μαζεύουμε. Δανειζόμαστε κι άλλα. Δανειζόμαστε κι άλλα. Ακριβώς. Και έρχεται ο όλεθρος. Λοιπόν, χθες οι φίλοι μας οι Μονακό, αυτά τα σκουπίδια από τον Πριγκιπάτο, έτσι, δέχτηκαν 4 γκολ. 4 είναι καλά, νομίζω. Ναι, 4. 0-4 στην έδρα τους, γιατί τώρα αυτοί πρώτον δεν έχουν έδρα. Είναι κάτι πρίγκιπες εκεί, κάτι βασιλείς, έτσι τίποτα, δεν μιλάει κανένας. Πήραν και ένα προπονητή καινούριο και ισοπεδώθηκαν. Όταν μία ομάδα, ακούστε κυρίες και κύριοι τι γίνεται, αυτή η Μονακό ήταν σε καταπληκτικό μουντ, σε καταπληκτικό φεγγάρι, με πολύ καλό προπονητή και εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Σε 1,5 χρόνο όμως τώρα έβαλε στα ταμεία της 800 εκατομμύρια ευρώ, πουλώντας ό,τι είχε και δεν είχε, πούλησε τον Εμπαπέ στην Παρί, πούλησε ένα Φαμπίνιο αμυντικό χαφ στη Λίβερπουλ. Έδωσε τον Μπακαγιόκο στη Τζέλσι που αυτός τώρα παίζει δανεικός στη Μίλαν. Έτσι, ο Μεντί πήγε στη Σίτι. Ο Λεμάρ, ένα άλλος χαφ που είχε, πήγε στην Ατλέτικο Μαδρίτης αντί 70 εκατομμύρια ευρώ φέτος το καλοκαίρι αυτό. Άδειασε την ομάδα της με αποτέλεσμα η ομάδα να έχει εντελώς άλλο χαρακτήρα, να έχει εξαφανιστεί από τα γκρουπ των 20 μεγάλων ομάδων που κάποτε θεωρώ ότι ανήκει η Μονακό. Και ισοπεδώνεται. Δέχτηκε 4 γκολ. Είδαμε δύο μεγάλα ντέρμπι χθες και τα δύο έληξαν με ισοπαλία. Φίλη μου Ειρήνη, έπαιζε η Παρί, έκανε 1-1 μέσα στην Νάπολη. Το έπαιξες? Το έπαιξα και το έχασα. Μόνο γκολμπέτ πιστεύω, έτσι. Μόνο γκολμπέτ αυστηρά, με ασύγκριτες αποδόσεις, τεράστιες, διαστημικές. Εγώ εκεί πίστευα τον Άσο της Νάπολη, έτσι, και, αλλά δεν το βρήκαμε. Και τι να κάνουμε, ψάχνουμε, κάποτε θα το βρούμε. Θα έρθουν και οι νίκες. Εντάξει, δεν θα είμαστε μόνο στις ήττες. Σιγά σιγά. Αλλά όταν γεύεσαι τις ήττες, μετά μαθαίνεις. Κακό μαθαίνεις. Έτσι, και αυτό δεν είναι καλό. Το καλύτερο είναι να έρχονται οι νικούλες. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ μας παίζει αύριο. Ο ΠΑΟΚ της καρδιάς μας. Έτσι. Εκεί έχει πάει ο Σταύρος. Παίζει στη Βουδαπέστη με τη Βίντι. Ένα μάτς κόμβου, κατεχάκι, για να προχωρήσουμε στην Ευρώπη. Η μεγάλη μας ομάδα αυτή. Έτσι.
και θεωρούμε ότι μπορεί να κάνει το διπλό. Θα τα μιλήσω όμως αύριο για τον ΠΑΟΚ, που είναι και η μέρα του Europa Link. Σήμερα θέλω να αναφερθούμε στο κεντρικό μενού αθλητικό ψητό, το οποίο είναι το Champions League. 8 αγώνες έχουμε. Έχουμε 8 αγώνες. Θέλω, Σόφη, να μου λες έναν-ένα τους αγώνες. Λοιπόν, και να λέμε τι γίνεται. Ξεκινήσουμε με τους αγώνες που ξεκινάνε 8 παρα 5. Μπράβο. Έχουμε ΤΣΚΑ Μόσχας με τη Ρώμα. Ωραία, αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό μάτς. Πες μου λίγο ποσοστά, δύο ποσοστά, ο Άσος. Ο Άσος είναι 32, το Χ είναι 3,50 και το διπλό στο 2,05. Μάλιστα. Το διπλό της Ρώμα, εγώ πιστεύω ότι είναι μια πιθανή επιλογή πολλών παικτών και δική μου. Τη Ρώμα την πιστεύω, θεωρώ ότι είναι χαοτική η διαφορά της από την ομάδα της ΤΣΚΑ και πιστεύω ότι μπορεί να κάνει διπλό. Εσείς, κυρία Ειρήνη, που έχετε διαβάσει, φίλοι μου, το κυρία εννοείται εισαγωγικά επειδή είναι κυρίες, όλες είπαμε γυναίκες, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Όταν θα θέλετε να εστιάσετε και να μας πείτε τα μάτς, γιατί ξέρω ότι διαβάσατε, διαβάσατε. Βέβαια, πάντα είμαι διαβασμένη. Είστε πανέτοιμοι. Ναι, ναι. Μπράβο, στοιχηματικός. Θα το πατήσουμε και σήμερα. Έτσι, στην Goldbet θα τα πατάμε λοιπόν. Πανέτοιμη η Ειρήνη. Και για πες μας. Έχουμε έναν ακόμα αγώνα στις 8 παρα 5. Είναι Βαλένθια με την Young Boys. Μπράβο. Αυτό είναι ένα μάτς το οποίο εμένα θα είναι έξω από τη ζωή μου. Και, ναι, παντελώς έξω όμως. Γιατί είναι μια ομάδα η Βαλένθια φέτος που πραγματικά δεν ξέρουμε τι πίνουν, τι τρώνε, τι γίνεται εκεί πέρα. Έτσι, αλλά δεν την έχουμε απολύτως καμία εμπιστοσύνη. Πηγαίνει από ήττα σε ήττα. Έτσι, και η Young Boys είναι μια ομάδα απρόβλεπτη εντελώς, περιορισμένης δυναμικότητας. Και γι' αυτόν τον λόγο πολλά είπαμε για αυτό το μάτς. Καλό βράδυ, να παίξουν οι άνθρωποι εκεί στο Μεστάγια, να περάσουν καλά οι θεατές. Αλλά εμάς θα είναι έξω από τη ζωή μας. Δεν θα μας αγχώσει αυτό το μάτς. Λοιπόν, μετά πάμε στο μενού των 10, έτσι. Έξι μάτς. Λοιπόν, έχουμε τον αγώνα Μπενφίκα Άγιαξ με μηδενική γκανιότητα στην Goldbet. Για πες λίγο τα ποσοστά, παρακαλώ. Λοιπόν, ο Άσος είναι στο 2,66, το Χ στο 3,47 και το διπλό στο 2,96. Ειρήνη, τι βλέπεις αυτό το μάτς? Βλέπω διπλό αυτό το μάτς εγώ. Wow. Έτσι διάβασα. Έτσι διάβασες. Έτσι διάβασα. Στη διέστησή μου λέει. Μάλιστα. Οπότε, από την Ειρήνη, κρατήστε στο πίσω μέρος ή και στο μπροστά μέρος του μυαλού σας την πρότασή της. Έτσι, Μπενφίκα Άγιαξ, διπλό. Διπλό. Εγώ αυτό το μάτς το βλέπω γκολ-γκολ. Δύο ομάδες οι οποίες παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Έτσι. Η Μπενφίκα χρόνια στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης, η αιτία αυτή της Λισαβόνας, στον ταλούς τους. Έτσι θα υποδεχτούν λοιπόν τον Άγιαξ. Τον Άγιαξ, ο οποίος κάθε φορά κατά ένα μαγικό, όχι κατά ένα μαγικό, υπάρχει λογικότατη εξήγηση, λάθος η αρχική τοποθέτησή μου. Έχει μια χαρά ακαδημίες και χρόνια τώρα όλες τις μεγάλες ομάδες τις γεμίζει με παιχταράδες. Ο Άσος πάντως με το διπλό που τη βλέπω δεν έχουν μεγάλη διαφορά στα ποσοστά. Είναι αρκετά ενδιαφέρον το παιχνίδι. Λοιπόν, ακόμα ένας αγώνας με μηδενική γκανιότητα, Juventus Manchester United. Ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι στο Τωρίνο. Μια Juventus η οποία ήταν εκπληκτική πριν από μια εβδομάδα όταν ξαναπαντιμετώπισε πάλι και νίκησε με τον γκολ του Ντιμπάλα μέσα στο Manchester. Και μια Manchester United η οποία όλοι περιμένουμε σε κάποιο σημείο να παίξει το ποδόσφαιρο που μπορεί να παίξει με βάση τους παίκτες που έχει στο ρόστερ της. Έτσι, αυτό το μάτσο εγώ το βλέπω goal-goal γιατί το ποσοστό του είναι και μεγάλο, είναι 2% το goal-goal. Έτσι. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και αυτό να προτιμήσετε να το δείτε το βράδυ. Αυτή είναι η πρόταση δικιά μας. Συνέχισε. Λοιπόν, μετά έχουμε την Bayern με την ΑΕΚ. Μάλιστα. Δύσκολο η Bayern είναι, η ΑΕΚ λοιπόν είναι ο σάκος του box του Champions League. Όποιος δεν έχει τι να κάνει πάει και κερδίζει την ΑΕΚ. Είναι η ντροπή της Ελλάδος στο Champions League τώρα. Καμία νίκη εννοείται, καμία ισοπαλία. Από διοπομπαίο τράγο του Champions League. Έτσι. Καμία τύχη δεν δίνουμε σε αυτή την ομάδα. Έτσι. Θα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι αν φύγουν με ένα σκορ κοντά στο 3-0, 4-1, κάτι τέτοιο. Ταπεινωτική ήττα σίγουρα. Θα βάλει δηλαδή γκολ, αν θα βάλει γκολ, δεν το ξέρουμε. Αυτό είπαμε. Λέμε. Να πάμε στο μαντίο των αδελφών, ήξερε αφήξει. Αλλά λέμε, ξέρεις τι, να είναι καμιά 4-0, να τα παρατήσουν, αλλά τα παρατάνε ποτέ οι Γερμανοί. Δεν τα παρατάνε, νομίζω. Αυτοί είναι τόσο πειθαρχημένοι και τόσο συγκροτημένοι στο στόχο τους, που δεν σε αφήνουν ποτέ. Mm. Δηλαδή και στο 3-0 και στο 4 θα ψάξουν να σε γυριοποιήσουν. Έτσι. Αυτό εννοείται το match. Απλά και μόνο ακούστε το τελικό αποτέλεσμα. Δεν είναι ανάγκη καν να το δείτε. Συνέχιση. Λοιπόν, μετά έχουμε Manchester City με τη Σαχτάρ. Εντάξει, η Σαχτάρ αν μπορούσε να μην πάει στο γήπεδο δεν θα πήγαινε καθόλου. Θα στέλνανε αυτούς τους παλιούς αγγελιοφόρους που λέει να παραδεινόμαστε γη και είδο που είναι στα παλιά στην αρχαιότητα. Ξέρεις, έστελνε παλιά, πήγαινε ο μπροστά και έλεγε κύριε παραδείνεστε για να μην γίνει η μάχη και μην τζάμπα σκοτωθεί γιατί εμείς είμαστε αυτοί. Και ξέρεις, οι πολλοί λέγανε βεβαίως γη και είδο πάρτε τα όλα. Πάρτε τα, περάστε. Συνέχισε. Μάτς δηλαδή παγερά αδιάφορο όταν ο Άσος είναι στο 1-11 και η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων είναι σαν να παίζουμε εγώ με τις δύο εθέρες υπάρξης κόντρα στον ΠΑΟΚ της δεκαετίας του 70.
Μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, μετά έχουμε Λιόν με τη Χόφενχάιμ. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Με ψηλό ποσοστό, ψηλό με ήττα. Δύο ομάδες, η γαλλική Λιόν, η οποία στο πρωτάθλημα δεν μπορεί σε καμία των περιπτώσεων να ανταγωνιστεί την Παρί. Όμως στην Ευρώπη η παρουσία της είναι μια χαρά, χρόνια τώρα. Κάποτε, να ξέρετε, είχε κάνει δυναστεία η Λιόν στο γαλλικό πρωτάθλημα. Είχε κάνει και 8 σερί σαμπιονά, είχε κατακτήσει. Τώρα όμως παίζει ένα δεύτερο ρόλο στο τοπικό, στο πρωτάθλημα της χώρας, στο εγχώριο. Στο Champions League όμως έχει δυναμική και θεωρώ ότι μπορεί να περπατήσει και να κερδίσει σήμερα τη Χόφενχάιμ. Λιόν και Άσος είναι η επιλογή μου. Η Σίρενη. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι γκολ-γκολ. Γκολ-γκολ λοιπόν, πολύ και μεγάλο ποσοστό. Καλό ποσοστά και γλυκό. Μετά εγώ μόλις τελειώσουμε με αυτό το ping pong με τη Σόφη, θα σας πω συγκεκριμένα τις τριάδες τις δικές μου. Λοιπόν, και έχουμε και τον τελευταίο αγώνα για σήμερα. Βικτόρια Μπλεζέν, καλά το. Ναι, όχι, δεν το είπες. Εντάξει, τέλος πάντων. Ναι, η Βικτόρια. Με τη Ρεάλ Μαδρίτη. Φταίει αυτή βασικά, δεν φταίει εσύ, το όλο το όνομα. Ναι. Πι, λάμδα, ζήτα και έψιλον ταυτόχρονα. Είναι λίγο... Εντάξει, ήμαρτον. Εδώ αργεί. Εδώ. Ντροπή σα δηλαδή. Με τη Ρεάλ Μαδρίτη. Με τη Ρεάλ Μαδρίτη, η οποία βρίσκεται σε άσχημο φεγγάρι. Έκανε μία νίκη τελευταία, άλλαξε τον προπονητή. Η διαφορά είναι τεράστια μεταξύ των δύο ομάδων. Και εδώ ένας Φορτέξ παίκτης. Φορτέξ, κύριε, να ξέρετε, εννοούμε τους, Ειρήνη. Ποιοι είναι οι Φορτέξ? Η Ματσό. Ναι, βέβαια, αυτή είναι η Ματσό. Η Ματσό. Ένας Ματσό μπορεί να πέσει πάνω στην Ρεάλ. Ή το ποσοστό είναι 1,31-4. 1,31. 1,31 για να μαθαίνουν, είπαμε, οι αδαείς. Αυτοί που σιγά σιγά μπαίνουν στο χώρο του στοιχήματος, γιατί αυτοί που ξέρουν σου λέει τι μας λες τώρα, ρε Όθων, ξέρουμε το τι γίνεται. 1,31 κύριε και παίζοντας μόνο αποδεκτό την Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στη Βικτόρια Πλέζεν, είναι 31% στα χρήματά σας επάνω σε 90 αγωνιστικά λεπτά. Είναι τεράστιο το ποσό. Δηλαδή βάζετε 300 ευρώ και πάτε και παίρνετε 93 ευρώ κέρδος. Από την Goalbet, ακαριέα σοφή. Άμεσα. Κατευθείαν. Άμεσα. Τα κέρδισες, τα πήρες. Κατεχεί. Δεν αργούν οι άνθρωποι. Έτσι παίρνει ένα 90 ευρώ με ροκαματάκι και σε μια χαρούλα. Λοιπόν, να κάνουμε. Βγαίνει και για ποτό μετά. Και για ποτά. Γιατί όχι. Για ποτά. Πας την Ειρήνη μια βόλτα να την ακούσει. Και την Ειρήνη να ξέρει, πριν πούμε τις τριάδες, να ξέρει κάτι. Έρχεται τραγούδι, επαναλαμβάνω, το οποίο θα σαρώσει στο ελληνικό πεντάγραμμα. Φωτιά. Δεν νιώθω τίποτα, λέγεται το τραγούδι. Μπορούμε να το πούμε αυτό. Ωραία, λένε, εννοείται. Δεν νιώθω τίποτα. Ωραίος και τίτλος. Με στίχουργο τη Δίκη Γεροθόδωρου, η οποία είναι γυναίκα, έτσι, του Δημήτρη του Σαραβάκου, του τεράστιου αυτού άσου του Παναθηναϊκού, του Πανιωνίου αρχικά. Στον Παναθηναϊκό φυσικά έκανε τη μεγάλη καριέρα. Όλοι πρέπει να το γνωρίζουν τον Σαραβάκο. Είναι το νούμερο 7 καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής όλων των εποχών σε αυτήν τη θέση. Ωραία. Και η σύζυγός του είναι η εκπληκτική στιχουργός η Βίκη Γεροθόδωρου, σε μουσική του. Σε μουσική του Κώστα Μακεδόνα. Συνδυασμός εκρηκτικός. Εκρηκτικός. Βεζούβιος. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Ενδιαφέρον. Το τραγούδι είναι ορόσημο. Θύελα θα γίνει. Μπορούμε να πούμε πότε θα κυκλοφορήσει περίπου? Ακόμα έχουμε λίγα διαδικαστικά θυματάκια. Διαδικαστικά καθαρά ψάχνουμε ένα τελευταίο χορηγικό πακέτο. Έτσι είμαστε μια ανάσα. Γιατί έτσι στη ζωή χρειάζεται πάντα το χρήμα. Ένα γλυκό μικρό σμπροξηματάκι, το οποίο είναι θέμα χρόνου να βρεθεί και αυτό το ποσό να καλυφθεί. Και μάλιστα 99% θα καλυφθεί από την Goalbet, γιατί η εταιρεία ανοίγει την αγκαλιά της και στηρίζει τέτοιες προσπάθειες. Έτσι, και θα είμαστε έτοιμοι και θα δείτε γιατί μιλάμε. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Goalbet. Από τα βάθη της καρδιάς σας. Από τα βάθη της καρδιάς μου. Ναι. Πάρα πολύ καλά κάνετε. Και εγώ, σαν εκπρόσωπος της εταιρείας, δεχόμαστε τις ευχαριστίες σας. Να είστε καλά. Θα κεράσω ένα φαγητάκι. Φαγητάκι λοιπόν. Δεν φαντάζομαι σε καντίνα. Τι καντίνα, για σουβλάκια θα πάμε. Στα όθια, αυτό θα κεράσει. Να κεράσει ένα φαγητό στον Ντάκ, ρε Ειρήνη. Στον Ντάκ. Ναι, ρε Ειρήνη, στον Ντάκ. Ντάκ. Στον Κρητικό, στη Μαύρη Θάλασσα, στις 7 θάλασσες. Πολλές διαφημίσεις βλέπω. Δεν πειράζει. Πολλές χορηγίες παίρνεις. Φίλοι είναι. Φίλοι είναι, φίλοι. Πρέπει να στηνυχθούν. Πρέπει να βασιζόμαστε στην εξής γνωστή ατάκα. Το ένα χέρι είναι βιτάλο. Και τα δυο το πρόσωπο. Είπαμε. Και για να τρώτε και για να παίρνετε τσιγάρα από γνωστούς και από φίλους. Οι διαφορές γίνονται μέσω του πάρε δώσε και είναι μηδαμινές. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι. Και τσιγάρα ακόμα από γνωστό περιπτερά να πας να πάρεις. Αν κάπνιζες. Αν καπνίζεις. Που ξέρω ότι δεν καπνίζεις πλέον. Το έχω κόψει. Μπράβο. Έτσι θέλω να κάνεις. Βήματα θετικά πρόοδου. Λοιπόν, για πάρτε λίγο χαρτί και στυλό να σημειώσετε τρεις τριάδες που έχω γράψει εγώ. Έτσι, κατόπιν σκληρής μελέτης βγήκαν αυτές οι τρεις τριάδες. Λοιπόν, Ρώμα και διπλό. Με δύο ποσοστό. Ρεάλ και διπλό 1,31. Λιόν και Άσος 2,26. Αυτό είναι ποσοστό του 5,9. Έτσι.
Τα 100 ευρώ γίνονται 5,90. Τα 10 ευρώ 59. Μην με ρωτάτε. Αν θέλετε να παίξετε λιγότερο από 10 ευρώ, μην παίζετε. Έτσι κρατήστε τα λεφτά, δεν έχει νόημα κανένα. Γιατί και να κερδίσετε, σαν να χάσετε θα είναι. Ο σκοπός, είπαμε, είναι να χαίρεστε την νίκη και να πονάτε στην ήττα. Συνεχίζουμε. Δεύτερη τριάδα. Μπενφίκα και γκολ-γκολ στο 1,61. Γιουβέντους γκολ-γκολ με 2 ποσοστό. Και Μπάγερν, άσο και over. Για όσους θέλουν, είπαμε, ένα μάτσο το οποίο θα ρίξει 3-1-4-1. Αυτή είναι η άποψη της εκπομπής. Έτσι. Και 1,36. Ποσοστό 4,35. Και κλείνουμε για τους Fortex. Έτσι, η τριάδα των Fortex είναι Bayern και Over 1.34. Έτσι, Juventus νίκη απλή γιατί είναι καλύτερη σε καλύτερο φεγγάρι από τη Manchester United 1.66. Και τον απλοϊκό άσο της City, αυτό το 6-0, 5-0, 4-0 πόσο είναι, είναι 2,4 ποσοστό. Εσείς διαλέγετε, εσείς αποφασίζετε. Εμείς απλά προτείνουμε. Είμαστε σαν κάτι σαν δικαστήριο εδώ πέρα. Έτσι, ο εισαγγελέας προτείνει και η πρόεδρος του δικαστηρίου πάντα αποφασίζει. Αυτή παίρνει την τελική απόφαση. Ωραία. Εν τω μεταξύ, εσείς που στέλνετε μηνύματα την ώρα της εκπομπής και να πούμε αυτό, να πούμε εκείνο, ελάτε κάντε εσείς την εκπομπή. Εδώ θα λέμε ό,τι θέλουμε. Το καταλάβατε? Ό,τι θέλουμε εμείς. Όχι ό,τι θέλετε εσείς. Απλά είναι τα πράγματα. Προχωράμε λοιπόν για την οικονομία της συζήτησης. Η Ειρήνη, στα μπουζούκια τώρα στη Λάρισα, είπες ότι έχει λουλούδια. Έχει κάτι γαρίφαλα, πολύχρωμα. Κάτι γαρίφαλα. Πονεμένα, θα έλεγες. Εσύ, ας πούμε, που άσχετα γιατί... παρά τον νεαρό της ηλικίας σου, είσαι 10 χρόνια στη νυχτερινή ζωή της πόλης γενικότερα, έτσι. Mm-hmm. Γιατί ξεκίνησες από τα 15, από τα 16 σου. 16, ναι, ναι. Η αίσθησή σου είναι ότι έχουν περιοριστεί πλέον αυτά. Βέβαια, έχουν περιοριστεί. Σίγουρα πονάει λίγο το λουλουδάκι τώρα. Ανάλογα την τσέπη του καθενός και το τι αντέχει, βέβαια. Σίγουρα έχει πέσει η νύχτα, αλλά νομίζω ότι ο Έλληνας γενικά δεν θα σταματήσει να διασκεδάζει και δεν θα σταματήσει να πηγαίνει στα μπουζούκια. Σε καμία των περιπτώσεων. Αυτό είναι κάτι πολύ θετικό, γιατί εκεί ξεφεύγουμε γενικά εμείς οι Έλληνες. Θέλουμε λίγο να περνάμε και καλά και έτσι. Δεν το αφήνουμε το μπουζούκι. Και καλό είναι αυτό. Και καλό είναι γιατί η Ελλάδα, είπαμε, είναι ο παράδεισος όλων. Μην ζηλεύετε, να το μήνυμα της ημέρας, κανέναν Γερμανό, κανέναν Αμερικανό επιτυχημένο, τίποτα. Ζήστε μέσα στο μικρό κοσμό σας, ζήστε στη μεσαία τάξη, πάτε φάτε το ψαράκι σας και βλέπετε τη θάλασσα, αγναντέψτε εκεί το κενό, έτσι, και είστε ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου. Περνάτε μαγικά. Πάτε και το βάζετε στα μπουζουκάκια σας, έτσι, δεν είναι υποχρεωτικά τα λουλούδια, ούτε κοτσάνι μπορείτε να πετάξετε, τίποτα. Τρία-τέσσερα άτομα τώρα, δίνοντας από 20 ευρώ ο καθένας και 30, διασκεδάζουν, παίρνουν το μπουκαλάκι τους και είναι μια χαρούλα. Είναι αλφα εθνική. Champions League. Τι ψάχνουν να βρουν. Ναι, έτσι ακριβώς. Κάθε μέρα που περνά, είπαμε, ευτυχισμένες μέρες δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο ευτυχισμένες στιγμές. Κάθε στιγμή που περνά, γυρνά στην ανάμνηση. Γι' αυτό ζήστε όσο καλύτερα μπορείτε. Και μακάρι αυτό το συνδυασμό, κερδίστε κιόλας την Goldbet. Αντέχει να ξέρετε, τεράστια, κερδίστε συνέχεια. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπάρχει λευτό δέντρο. Κόβονται τα λεφτά από τα δέντρα και έτοιμα. Αναπτύσσεται το δέντρο. Κόβεις και αναπτύσσεται. Έτσι. Να λοιπόν, δώσουμε χαιρετίσματα στους φίλους. Να δώσουμε χαιρετίσματα, λοιπόν, χαιρετίσματα. Να πούμε για τη σελίδα μας στο Facebook. Είναι ο Βασιλιάς στα ελληνικά by Libero FM 107,4. Όσοι εκεί δεν έχετε πατήσει το like σας, να το πατήσετε. Ο φίλος μας ο Λάζαρος λέει, γράφει: καλησπέρα, είστε σήμερα μια όμορφη παρέα. Ο Βασιλιάς με τις πριγκίπισσές του. Είναι πάρα πολύ σωστός. Ο φίλος μας ο Λάζαρος που μας ακούει από Νορβηγία, από όσο θυμάμαι. Κεφαλονιά φυσικά να στείλουμε τα χαιρετίσματα. Έχουμε και εκεί έτσι έναν φανατικό ακρότη. Στην κυρία Χρυσούλα. Ζήτω στην κυρία Χρυσούλα, στην Κεφαλονιά, στην Νορβηγία και σε όλο τον κόσμο! Μπράβο! Φτιάξα τη μετήμηση. Συζητήθηκα, είχατε γεννηθεί. Είχε μια εκπομπή στον Αντένα. 3-2-1, κάπως έτσι με το Μαρίνο. Και είχε καμιά 15, λίγες λέω, 25 γυναίκες. Έτσι από 19 Μαΐων μέχρι 24 οι μεγαλύτεροι. Και έλεγε, γεια σας από Ποχανιά. Από Χανιά! Εσύ είναι δε έτσι, δεν γίνεται. Δεν υπάρχει αυτός ο floor manager όπου λέει π.χ. τώρα θα πει αυτό και κάνει νόημα να χειροκροτήσει όλο το κοινό. Μάλιστα. Εμείς εδώ δεν έχουμε floor manager, να τα λέμε, αλλά έχουμε Goldbet. Goldbet, η οποία σημαντικό. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Μια εταιρεία η οποία είπαμε μεγαλώνει και κανείς δεν ξέρει που μπορεί να φτάσει. Μια εταιρεία η οποία δεν έχει ταβάνι. Δεν υπάρχει. Προχωράμε. Θα τη βοηθήσω εγώ την εταιρεία να ανέβει. Ναι, ναι, θα σε κάνουμε. Πανελλαδικά. Και θα σε κάνουμε εκπρόσωπο τη Goldbet, τη διαφήμιση τη γενική. Μπορεί να γίνει. Πώ γίνεται η άλλη, το κορίτσι τη Victoria's Secret. Εγώ θα γίνω το κορίτσι τη Goldbet. Ναι, έτσι ακριβώ. Να, και δεν... αυτή δεν είναι η Ειρήνη τραγουδίστρια με την. Ναι, αυτή είναι. Αυτή είναι. Λοιπόν, πολύ ωραία μάτς λοιπόν έχει σήμερα για το Champions League.
Θα διαβάσετε, θα αποφασίσετε, θα συγκρίνετε τις αποδόσεις και θα καταλήξετε φυσικά στην Goldbet παίζοντας αυτήν και μπορείτε και να παίξετε και με λίγα χρήματα και να διεκδικήσετε πάρα πολλά. Αλλά να ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα γίνετε παίχτες έξυπνοι. Έξυπνοι. Θα πηγαίνετε με στόχο το κέρδος. Δεν θα βάζετε 10 ευρώ, 15 ομάδες ή 10 ομάδες και θα ψάχνετε κάτι πρωταθλήματα στη Συρία. Εκεί έχουν πόλεμο πρώτον. Μην είπε σήμερα ένας, έπαιξε ένα μάτς στη Συρία. Έτσι και τον έκλεισα το τηλέφωνο. Με παίρνει τηλέφωνο πίσω, με λέει έπεσε η γραμμή. Το λέω, όχι, το έκλεισα. Τουτ. Δεν μπορεί να πει Συρία, ρε φίλο, όταν έχει Champions League. Έτσι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έξω από τη ζωή μας αυτά. Πρέπει να αφήνει τον παίκτη να παίζει όπου. Όχι, εγώ σε αυτά έχω φασιστική νοοτροπία. Να μην μου τα λέει. Να παίζει ό,τι θέλει. Άλλο αυτό. Α, τι μου τα λέει εμένα. Να έμαθε τι έγινε στη Συρία. Όχι, δεν έμαθα και δεν θέλω να μάθω. Αυτό είναι το κυριότερο. Μην είναι παγερά διάφορο. Ναι, ναι. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, έχουμε φτάσει νομίζω στην ώρα του διαλύματος. Έτσι, να κάνουμε το διαλυματάκι μας κομψότατο. Με γλυκό, βόλτα στο Θεό. Με βόλτα στο Θεό. Βόλτα στο Θεό τότε. Επιστρέψαμε λοιπόν, συνεχίζοντας τη βόλτα στο Θεό. Και ενώ εσείς κάνατε, ακούγαμε διαλυματάκι μικρό κομψότατο, εμείς κάναμε βολτούλες. Ειρήνη, η πόλη μας έχει τώρα σχήματα τα οποία το ένα διαδέχεται το άλλο. Έρχεται η Μαρινέλα. Να, ναι. Η Μαρινέλα αυτή η απόλυτη φωνή, αναμφίβολα μέσα στις δύο κορυφαίες γυναικείες φωνές των τελευταίων 50 ετών και παρά την ηλικία της, έτσι, στα μαγαζιά όταν τραγουδάει γίνεται ο χαμός. Έτσι, μια απίστευτη φωνή και έρχεται μαζί με την Έλληνα την Παπαρίζου. Οπότε, ναι, έρχονται, ξεκινάνε αυτοί εδώ. Άντρα δεν ξέρεις ποιος να έχει, ποιος είναι στο σχήμα. Ποιος είναι, δεν ξέρω. Είναι ο Κώστας Μακεδόνας. Α, ωραία τέτοια. Ναι. Πολύ ωραία σχήμα. Που μας έγραψε τη μουσική μας, το τραγούδι μας και νομίζω ότι και ο Κώστας Μακεδόνας έχει πάρα πολλά να δώσει γιατί τα τραγούδια του νομίζω αγγίζουν τους ανθρώπους μέσα τους. Έχω αυτή την εντύπωση. Εμένα με αγγίζει προσωπικά. Εκπληκτική φωνή, πολύ σοβαρό παιδί. Έτσι ακριβώς. Πολύ σοβαρό και πολύ ουσιαστικό. Κάνει μία πορεία έτσι σταθερά. Θεωρώ ότι είναι εκεί στη 10-12η θέση. Πώς την πρώτη δεκάδα. Είναι μια χάβολα, μια φωνή σταθερή. Μια σταθερή αξία. Σταθερή αξία, ναι. Και τα τραγούδια του νομίζω θα μείνουν και στον χρόνο. Αυτό είναι Είναι το κυριότερο. Τα διαχρονικά τραγούδια του. Ναι, ναι, το point όπως το είπες. Ωραία. Και το καλό είναι, έρχεται τώρα την Παρασκευή, ξεκινάει, σας ενημερώνουμε τώρα καλλιτεχνικά, να ξέρετε. Είπαμε τα αθλητικά μας, λέμε και τα καλλιτεχνικά για να ξέρετε. Να ετοιμάζονται οι ρουβίτσες, έτσι, 9 του μηνός ξεκινάει στο Φίξ ο Σάκης. Ο Σάκης. Χαμός. Μαζί με Στέλιο Ρόκο. Έτσι, ευχόμαστε να πάνε πάρα πολύ καλά οι ιδιοκτήτες του καταστήματος, το κατάστημα, ο Σάκης, να περάσει καλά, να διασκεδάσει. Έτσι και φυσικά να προσφέρει αυτό που τόσο περιμένουν οι ρουβίτσες, την απόλαυση. Την απόλαυση. Έτσι, φαντάζεσαι, χαμός θα γίνει. Θεωρείς ότι ο Σάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το όπου μεγαλώνει. Εγώ όταν ήταν παλιότερα στα 20, στα 25 του, με τα μαλλιά, με τις σχέτες και με αυτά, δεν με έβγαζε κάτι θετικό. Τον έβλεπα κάτι παροδικό, κάτι που φεύγει. Τώρα όμως, στα 45 του σίγουρα, έτσι. Τον βλέπω αντρά, δεν έχει να δώσει. Είναι από αυτούς που τους άντρες, πόσο μεγαλώνουν, ολοένα γίνονται και καλύτεροι. Ο Κλούνεϊ τώρα έγινε καλός, την τελευταία δεκαετία. Που κλαίνε όλες. Όλες οι γυναίκες κλαίνε. Τα 9 δέκατα. Δεν είναι έτσι, Σόφη. Και η γυναίκα του κλαίνει, νομίζω επίσης. Όλος ο κόσμος κλαίει. Εντάξει, είναι ωραίος, είναι γοητευτικός. Άντρας, πολύ. Πολύ γοητευτικό. Είναι πάρα πολύ γοητευτικό. Αυτή είναι η εκπομπή. Πήγαμε τώρα στον Κλούνι, είμαστε στη Μαρινέλα. Έτσι, από εδώ πατάμε, εδώ βρισκόμαστε αλλού. Εγώ, Γιώργο, θέλω να μου πεις το πιο γοητευτικό ποδοσφαιριστή. Είχε ένα ποδοσφαιριστή παλαιότερα, άκου να σου πω. Η Γιουβέντους το λέγανε Αντώνιο Καμπρίνι. Καμπρίνι. Αριστερό μπακ. Έτσι. Αυτό στο γάμο του, άκου κάτι που θα σου πω. Είχε 3.000 γυναίκες απ' έξω, 3.000 γυναίκες, επαναλαμβάνω, με πανό. Οι οποίες έγραφαν «Γιατί μας το έκανες αυτό, Αντώνιο?» «Γιατί δηλαδή μας στέρισες το όνειρο, την προσδοκία, το όραμα?» Ναι, ναι. Μπες να τον δεις σε κάποια στιγμή, κουγκλαρέτον. Ήτανε το απόλυτο αντικείμενο ανδρικού πόθου. Το απόλυτο. Ωραία, δεν τον ήξερα εγώ. Ναι. Τώρα, εδώ στην Ελλάδα, άμα θέλεις για Έλληνα όμορφο ποδοσφαιριστή, δύσκολα. Δύσκολα, δεν είναι κάτι δηλαδή εύκολο να το ψάξεις να το βρεις. Άσε που κοινή έχουν περιοριστεί και οι Έλληνες ποδοσφαιριστές στις ομάδες. Ναι, ναι. Έτσι. Πλέον είναι περισσότεροι ξένοι, ναι. Γιατί βλέπεις ότι σε μία σύνθεση, παράδειγμα του ΠΑΟΚ περσινή, εγώ έβλεπα δεν είχαμε έναν Έλληνα. Δύο-τρεις είναι με αίμα. Έτσι γίνεται. Υπάρχει πλέον παγκοσμιοποίηση στα πάντα. Και στο ποδόσφαιρο. Αλλάξανε τα θέματα. Πάνε εκείνα τα ωραία. Έτσι. Κάποτε ήταν 11 ποδοσφαιριστές, 2 ξένοι και τελειώσαμε. Έλληνες όλοι. Ο Σταύρος, ο Σταμάτης, ο Κώστας.
Αλλιώς τώρα, κοιτάμε μπροστά και συμπορευόμαστε πάντοτε με το πνεύμα της εποχής. Εσύ και η Σοφία που είστε νέα παιδιά και είναι η ζωή μπροστά σας, εσύ ειδικά που έχεις στοχεύσει ένα δύσκολο δρόμο, έτσι. Τι γίνεται με εσάς, Ειρήνη? Πολλές τραγουδίστες, πάρα πολλές. Έχει παντού, όπως και σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν πάρα πολλοί. Άλλο ένα και αυτό επάγγελμα το οποίο το ακολουθάνε και θέλουν να το ακολουθήσουν πολύ. Κρίση έχετε εσείς, κρίση. Τώρα που με δυο μέρες ένα κορίτσι το τραγουδάει, οικονομικά μπορεί να βγει? Ανάλογα. Το πώς, τι συμφωνία κάνεις, πόσο μικρός είσαι, μεγάλος. Αν έχεις κάποια επιτυχία, σίγουρα θα πληρώνεσαι καλύτερα. Αυτό είναι. Ναι, βέβαια. Αμέσως είναι... μόλις κάνεις σουξέ, εξοκτεύεις την κατάσταση. Ναι, αλλάζει. Ναι, 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 ναι. Αλλάζει κατευθείαν η διαδικασία. Αντιστρέφονται οι ρόλοι. Μπράβο, ναι. Τότε πηγαίνεις και μιλάς μέσα στις υπεροχές απέναντι στον εκάστοτε ιδιοκτήτη. Και ήδη εσύ έχεις το μαγαζί, αλλά εγώ έχω τη φωνή, έχω πει αυτό. Για κάτσε λίγο να τα πούμε αλλιώς. Αλλιώς τώρα να τα πούμε. Και εδώ ευχόμαστε στην Ατάκα, όλα αλλιώς τώρα. Όλα αλλιώς. Και είναι και τα reality, έτσι. Και από τα reality που βγάζουν πολλούς τραγουδιστές από τους οποίους ούτε μισή, ούτε τον 1/4 πιστεύω κάνει καριέρα. Εγώ δεν θυμάμαι καν ποιος ήταν πέρσι δηλαδή, που κέρδισε το Voice και πού είναι αυτός. Ναι. Ήταν, αυτό δεν μένει. Έχει αρχίσει να γίνεται λίγο αδιάφορο, λίγο σούπα μπορώ από να πω. Από όλα αυτά τα reality, ο μόνος που ξεχώρισε σαν τη μίγα μέσα στο γάλα και θα παίξει τεράστιο ρόλο στην ελληνική δισκογραφία στα επόμενα 30 χρόνια είναι αναμφίβολα ο Νίκος Οικονομόπουλος. Είναι, ναι. Δηλαδή το παιδί έτσι έχει εκστασιαστεί. Και ο Αργυρός νομίζω είχε πάει στο Fame Story. Α, στο ναι. Πρώτο, ναι, στα πρώτα, στα πρώτα. Εγώ ήμουν μικρή τότε, δεν θυμάμαι. Στρατούλα. Εγώ μπορεί να έκανα περπατούλη. Θα σας πάω τώρα στο επόμενο μάτς που θα παίξει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Έτσι. Να ενώσουμε όλοι μαζί τις φωνές μας εκεί πέρα, να δούμε ένα θρίαμβο εύκολο. Όχι με τον Πανετολικό τώρα. Σε ένα έτσι μάτς λίγο πιο υψηλής έντασης. Γιατί έχει νόημα. Θέλω πολύ να ακούσω τι έχεις να μας πεις για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι κομμάτι της ψυχής μου, είναι μέσα στην καθημερινότητά μου. Το ξέρω από 7-8 χρονών τον έβαλα στην καρδιά μου μέσα και τώρα στα 50 μας πάντοτε παίζει κομβικότατο ρόλο. Να σε διακόψω λίγο. Βεβαίως. Όταν μιλάς για τον ΠΑΟΚ νομίζω ότι μιλάς για το παιδί σου. Ναι, ναι, είναι αγάπη. Πώς γίνεται μεγάλη. Αυτό. Είναι αγάπη. Πώς γίνεται αυτό να βγάζεις τόσο αγάπη για αυτόν τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει. Είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό και δεν ξέρεις κάτι, Ειρήνη. Δεν υπάρχει ΠΑΟΚτσιδόμετρο. Εγώ είμαι πιο πολύ ΠΑΟΚτσι από τον άλλο. Κάτι τέτοιο χαζά, όχι εσύ είσαι. Ο καθένας τον έχει όπως θέλει, όπως το σκέφτεται. Του, έτσι. Και είπαμε, είναι κάτι χαρακτηριστικές ατάκες απλές που λένε όλοι, ότι στη ζωή όλα μπορεί να τα αλλάξεις. Έτσι. Ομάδα δεν γίνεται να αλλάξεις. Δεν γίνεται δηλαδή μέχρι 20 χρόνια να σε πάω και ξαφνικά να γίνεις Άρης. Με έτσι. Τίποτα. Γελάει ο κόσμος. Είναι και το πώς μεγαλώνεις, γιατί εγώ συγκεκριμένα που μεγάλωσα στην Τούμπα, ο πατέρας μου από πάρα πολύ μικρή ηλικία, 3 χρονών, με πήγαινε στο γήπεδο. Οπότε μέσα μου το αίμα μου κυλούσε ΠΑΟΚ. Ναι, ασχόμα από κανονικό. Ναι, δεν μπορούσα ξαφνικά εγώ να μεγαλώσω στην Τούμπα και να λέω άντε ΠΑΟΚ, ναι, εγώ είμαι Ηρακλή. Ναι, εντάξει, η πόλη μας, την πόλη μας. Άλλο κομμάτι αυτό, ναι, εννοείται. Όλη της πόλης μας, αλλά σαν τον ΠΑΟΚ μέσα μου στην καρδιά μου δεν έχει. Δεν έτσι, έτσι. Ναι. Και έχει μια τρομερή δυναμική ομάδα, πως άτομα, ποδοσφαιριστές που έρχονται από άλλες ομάδες. Πρέπει να ξέρεις τι γίνεται. Έρχεται ένας ποδοσφαιριστής. Επειδή έκανα παρέα στη ζωή μου σε όλη τη διάρκεια με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Περνάνε από τον ΠΑΟΚ σε κάποια στιγμή. Έτσι, και τον βάζουν και αυτοί μέσα τους. Δηλαδή θα έχουν παίξει σε άλλες ομάδες της πόλης και μόλις πάνε τον ΠΑΟΚ, λέει εδώ υπάρχει ειδοποιός διαφορά. Εδώ είναι όλα αλλιώς. Είναι κάτι όλοι άλλο. Όλοι γίνονται ένα νομίζω. Όλοι οπαδοί. Και φαντάσου μια ομάδα που αναλογικά σε σχέση με τον κόσμο, την ιστορία που έχει, τα τρόπια που έχει πάρει η ομάδα είναι ελάχιστα. Ελάχιστα. Έτσι. Τώρα όμως ξεκινάει η δυναστεία, φίλη μου Ειρήνη, να ξέρεις ότι εδώ και 6 χρόνια έχει μπει στη ζωή μας ο Ιβάνος Αβίδης, αυτός ο άγιος άνθρωπος. Που άλλαξε την ιστορία, γιατί δεν ασχολούμαστε πλέον καθόλου με τα οικονομικά. Και δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο, έτσι, μετά την υγεία φυσικά, μην λέμε τα κλασικά, τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Αναμφίβολα η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό όλων. Αλλά στη συνέχεια, όταν δεν έχεις οικονομικά προβλήματα, πόσο καλύτερα άγεσαι και φέρεσαι, πόσο καλύτερα κοιτάς μπροστά, πόσο καλύτερα η προσδοκία σου και τα οράματά σου τα επιτυγχάνεις. Βέβαια. Σίγουρα σε κλείνει πολύ όταν οικονομικά δεν είσαι καλά. Και αυτό το ίδιο θα κλείνει και την ομάδα, την ίδια την ομάδα. Πάντα μα δεν μπορείς να στραφείς σε διεξόδους που θέλεις εσύ. Είσαι μονίμως από ένα χωματόδρομο κινείσαι, άντε να πας σε έναν επαρχιακό μικρό δρόμο. Ενώ εμείς ψάχνουμε τη λεωφόρο των επιτυχιών, τη Autobank. Autobank, δυνατές. Είδα χθες, αναφέραμε σε κάποια στιγμή, θέλω να αλλάξω λίγο ένα θέμα, γιατί σήμερα η συζήτηση είναι και λίγο κοινωνική, δεν θα είναι μόνο αθλητική. Έτσι. Είδα αυτήν την εκτέλεση του Μακρύ.
και με έχει σημαδέψει. Το βλέπω συνεχώς μπροστά μου αυτό το επιχειρηματία του 46χρονου που ήρθε από την Αυστραλία και ήρθε ένας εκτελεστής με πληρωμένο συμβόλαιο. Ότι είναι η αστυνομία, θα βρει φυσικά την άκρη το τι γίνεται και είναι δεδομένο. Και να ξέρετε και κάτι ακόμα. Η ελληνική αστυνομία είναι μέσα στις δύο καλύτερες του κόσμου. Ξέρουν τα πάντα και έβγε τους. Λοιπόν, και ήρθε και εκτέλεσε έναν άνθρωπο. Πώς δεν το κάνουν αυτό το πράγμα, τι δύναμη έχουν μέσα τους, πώς γίνεται να εκτελέσεις έναν άνθρωπο. Είναι πουλημένες ψυχές, ρε, έξω, είναι... έξω από τη ζωή μου. Με έχει συγκλονίσει το γεγονός, έτσι σε κάθε εισπνοή και κάθε εκπνοή τις τελευταίες μέρες που το βλέπω μπροστά μου, έτσι, το κάνω εικόνα, το βίντεο που είδα και έχω τρελαθεί πραγματικά. Ναι, είναι πολύ σκληρό η αλήθεια είναι. Ναι. Και απ' την άλλη δεν ξέρεις και τι παίζεται από πίσω όμως. Ναι, εντάξει, εννοείται. Θα υπάρχουν κυκλώματα, υπάρχουν προβλήματα, ξεκαθαρίσματα λογαριασμών αναμφίβολα. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες τη σκηνή, έτσι αυτό που βλέπουμε. Αυτή η σκηνή πιστεύω δεν θα έπρεπε καν να τη βλέπουμε. Έτσι, έτσι. Να υπάρχει συνέχεια στις ειδήσεις και συνέχεια. Γιατί υπάρχουν και παιδιά τα οποία κοιτάνε τηλεόραση εκείνη την ώρα. Μπορεί να τους πάρει το μάτι, να το θεωρούν φυσιολογικό ένα. Είναι παιχνίδι, τι γίνεται. Να πηγαίνει και να σκοτώνει έναν άλλον. Το θεωρούν φυσιολογικό. Δεν είναι έτσι. Πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά μας έτσι. Ας ελπίσουμε αυτό να είναι το τελευταίο. Να κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Να πάμε πάλι στα αθλητικά μας. Να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, η οποία χθες έπαιζε στην ΟΠΑΒΑ. Έτσι, ΟΠΑΒΑ και έχει με πει. Στην Τσεχία έχανε με 5 με 6 πόντους και στη συνέχεια η ομάδα βρήκε το δρόμο της και κέρδισε με 25 πόντους διαφορά. Έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο άλμα, μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση και εύχομαι αυτή να της δώσει όθηση και για τις επόμενες. Έκλεισε αυτός ο φάκελος της νίκης, έχουμε κάποιες ελπίδες να προχωρήσουμε και στο μπάσκετ. Έτσι στο ποδόσφαιρο τώρα και στη Βίντι αύριο στο μάτς είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα. Χρειάζεται οπωσδήποτε να κάνει διπλό. Έτσι και κάνοντας το διπλό θα ισορροπήσει αυτό το έγκλημα που κάναμε την τελευταία φορά μέσα στη Τούμπα όταν χάσαμε από αυτή την μεσαίας δυναμικότητας ομάδα και μεσαίας που θεωρώ ότι πολλά λέω για αυτήν. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αύριο η ομάδα με το Σταύρο τον Γκόλκα εκεί σημεοφόρο έτσι, να φέρει το επιθυμητό το διπλό γιατί είτε πήγε πολύ καλά και στο προηγούμενο μάτς στο εκτός έδρας με τη Λευκορωσία. Όταν παίζαμε εκεί με την πρωταθλήτρια πλέον ομάδα έτσι, και κάναμε αυτό το θρίαμβο του 1-4 έτσι, με την Πάτε Μπορίσοφ. Λοιπόν, είπαμε και αυτά τα... Να διαβάσουμε έτσι κάτι ενδιαφέρον που βεβαίως, διάβασα βεβαίως, και σήμερα. Βεβαίως, έχεις... Λοιπόν, εδώ είπαμε, ουρητήρια με οθόνες στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Τι έκανε η Ρεάλ Μαδρίτη, σου λέει, θες να πας τουαλέτα. Αλλά δεν πρέπει να χάσεις κάποια φάση του αγώνα. Και οι τουαλέτες, και οι οθόνες λοιπόν στις τουαλέτες. Τόσο μπροστά. Είναι μπροστά, είναι τουαλέτες του μέλλοντος. Σκέφτονται εκεί οι άνθρωποι της Ρεάλ. Σωστά. Είσαι φανατικός, αλλά είναι ανάγκη να πας και τουαλέτα. Πρέπει να κάνουμε μια παρένθεση εδώ. Νομίζω, Γιώργο, θέλεις τις ίδιες τουαλέτες και μέσα στο καζίνο να έχει. Να μην χάνεις τις μπηλιές, έτσι. Αυτά είναι κάτι του παρελθόντος. Αυτά σχετικά με τις μπηλιές και τα τέτοια που λες, αυτούς τους ναούς του τζόγου. Έτσι. Τους έχουμε περιορίσει τώρα τις επισκέψεις μας και με στόχο να τις εκμηδενήσουμε εντελώς. Ναι, αλλά μπορείς να παίζεις live ρουλέτα στην Golbet. Στην Golbet παίζεις. Μα παίζεις, μπαίνεις και παίζεις. Και καζίνο. Όχι μόνο και live ρουλέτα. Οτιδήποτε μπορούμε να κινηθούμε σε σχόλιο. Μπορεί να πάρεις το κινητό σου και να πηγαίνεις τουαλέτα δηλαδή και να βλέπεις τη μηχανή στιγμή. Έτσι. Και μετά πηγαίνεις με μαθηματική ακρίβεια στον αφανισμό, να τα πατάς συνέχεια. Να ξέρετε και αν παίζετε όλη τη μέρα, οι πιθανότητες να ξεφύγετε είναι καμία στο άπειρο. Έτσι. Είπαμε. Συνετά. Ήσυχα, όμορφα και λίγα μάτς, ό,τι παίζετε σε μικρό. Μικρό με μέτριες αποδόσεις. Μην ψάχνετε τις μεγάλες αποδόσεις, τα όνειρα και τα θαύματα. Ψάξτε το πρόσημο. Στο τέλος, όταν τελειώσετε συμπερασματικά και κλείνετε την ημέρα σας, να είστε θετικοί. Ή άμα είστε αρνητικοί, να είστε λίγο, έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα να το ανατρέψετε. Λοιπόν, σήμερα νιώθω πάρα πολύ ωραία που είμαι ανάμεσα σε δύο γυναίκες. Και πρώτη το φορά... κοινό νιώθει πολύ ωραία. Και το κοινό. Έτσι δηλαδή. Νιώθει πολύ ωραία. Σήμερα είναι η πρώτη φορά στο στούντιο που είμαστε 2-1 και βρίζουν οι γυναίκες στους άντρες. Έτσι ακριβώς. Ε? Ναι, είμαστε 2-1. Ρωτάνε, κίμωνα λέει πότε θα φέρουμε στο στούντιο. Ο Κίμωνας, να ξέρετε, βρίσκεται τώρα στο τρελοκομείο. Έτσι, δεν, τα έχει χάσει εντελώς. Έτσι, δεν ξέρει τι γίνεται. Έχει τάσεις αυτοκαταστροφής. Δεν φταίμε εμείς. Θρηνεί, είπαμε, ο κόσμος των ταξιτζίδων γιατί το παράτησε το ταξί. Δεν μπόρεσε να αντέξει άλλο τη χαμηλή ταρίφα των 3,5 ευρώ. Ο Κίμω νόμιζε, το ξαναείπαμε αυτό, ότι μπαίνοντας κάποιος και να πάει από το Λευκό Πύργο, παράδειγμα, στο Μέγαρο Μουσικής,
μια απόσταση των 3,5 ευρώ, θα το δώσει 250 ευρώ. Δεν είναι έτσι, κύριε. Δεν είναι έτσι. Τα 246 μισό άνθρωπος, οι άνθρωποι, η γυναίκα, ο άνδρας που θα μπει στο ταξί, θα τα κρατήσει για το σπίτι του και δεν θα τα δώσει στον κείμωνα. Ευχόμαστε όμως να βρει το δρόμο του, όπως και όλοι οι άνθρωποι, γιατί τώρα ξεκινάει μια νέα επιχειρηματική προσπάθεια. Έτσι, θα μπει στο ίντερνετ, έτσι, και θα διδάσκει τρόπους καλής συμπεριφοράς. Σαββάβιβ. Δε κείμωνε, ναι. Δε κείμωνε. Ναι. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Ευχές. Χθες πάλι, φίλη μου Σοφία, παρακαλώ, πήγαμε με το Σταύρο, συμφάγαμε στο Λεπαντελέ. Χαμό, sold out, είπαμε από το 20. Sold out, τώρα. Αυτό που έγινε χθες. Από το 20. Βρήκαμε τραπέζι με αίμα. Με δυσκολία δηλαδή. Γινόταν ένας χαλασμός κανονικός. Έτσι. Ήθελε να μας εξυπηρετήσει, είχε όλη τη διάθεση και τελικά κατάφερε, έτσι, με προσπάθειες, ό,τι και να πω είναι λίγο, εκεί που σταματάει η λογική, εκεί ξεκινάει το πάντρεμα του ουρανίσκου με την καθημερινότητα του Λεπαντελέ. Μπράβο, θα σε πάρω σε όφηση κάποια στιγμή. Και εγώ θέλω, δηλαδή, ναι, ακούω τόσο καιρό. Η Ειρήνη το έχει επισκεφτεί το Λεπαντελέ μαζί μου σε παλαιότερο χρονικό διάστημα. Αλλά θέλω έτσι, να είναι και το δίδυμο. Θέλω να είναι και το δίδυμο εκεί όμως. Βέβαια, να πάω πολύ ωραία. Θέλεις το δίδυμο. Το δίδυμο, εγώ θέλω. Ισμίρ Παντέλα. Θέλω, ναι, το θέλω. Ναι, αυτό το δίδυμο σου είπα. Μπορεί να είσαι μικρή, δεν θυμάσαι. Είναι ένα δίδυμο το οποίο. Ποιο είναι, α πούμε, ένα καλό. Γκάλη Γιαννάκη στο μπάσκετ παλαιότερα ήταν ένα δίδυμο εκπληκτικό. Ο ένα έβγαινε, ο άλλο έβαζε και ένα αλλάξει. Και το ανάποδο γινόταν. Ντέμι Νικολαίδη Τσάρτα σε μία ΑΕΚ τη δεκαετία του 80, του 90 και του 2000 ήταν εκπληκτικό δίδυμο. Κάτι τέτοιο ανάλογο είναι. Ο ένα συμπληρώνει τον άλλον. Ισχύει αυτό, ισχύει. Και πώ είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή, η ελευθερία. Και είπαμε, πότε σταματάνε οι ελευθερίε του ανθρώπου, σταματάει η ελευθερία η δική σου, η προσωπική, εκεί που ξεκινάει του άλλου. Έτσι. Όλα έχουν τα όρια τους. Γι' αυτό οι αρχαίοι Έλληνες, τους οποίους τους έχεις μέσα στη ζωή σου και τους αγαπάς διαβάζοντας πολλά βιβλία, ξέρω εγώ, Ειρήνη, ότι είσαι ναι, βέβαια, αφού ξέρω ότι τα διαβάζεις, μελετάς. Εσύ πάντως με κάνεις εντύπωση, Ειρήνη, γιατί με έχεις κάνει σε τόσο μικρή ηλικία, έτσι έχεις κάνει τόσα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω, και εγώ νομίζω ότι λίγο βιάζομαι στη ζωή μου. Μα δεν ξέρω πάρα για πολύ, δεν γίνεται. Περνάω όλα τα στάδια έτσι λίγο. Έχεις την κορούλα σου. Έχεις το σκυλάκι σου. Έχεις την καθημερινότητά σου. Έχεις τα τραγουδάκια σου, τρέχεις στη Λάρισα, τρέχεις δεξιά και αριστερά, όλη τη μέρα σε κίνηση. Ναι, ναι. Μου αρέσει αυτό όμως, μου αρέσει να ζω. Βέβαια, αυτό είναι πανέμορφο που λες. Αυτό είναι πανέμορφο. Γιατί εμένα όταν μου λένε κάποιοι πόσες ώρες κοιμάσαι και πώς είναι εδώ να βγαίνεις το βράδυ και πώς δεν κουράζεις και πώς δεν κάνεις. Εντάξει, εγώ έχω κόψει δύο πράγματα εντελώς από τη ζωή μου. Έτσι. Δύο πράγματα εντελώς. Τον ύπνο. Τον ύπνο τον έχω περιορίσει το ελάχιστο. Λέω, πιστεύω ότι 4 ώρες είναι μια χάβουλα. Είναι μια χάβουλα. Και κάθε μέρα θέλω να τη ζω έντονα. Να ψάχνεσαι. Πού είναι, πού δεν είναι. Ναι, βέβαια, να νιώθεις. Και είναι ωραίο, ξέρεις, να έχεις 5-6 ευρώ, να είσαι σε δράση. Ναι, ναι, ναι. Η ανία, η στασιμότητα, αυτό, μόνο πίσω σε πάει. Ενώ από αυτά κερδίζεις. Είναι με δούλη τη ζωή. Το παίρνεις και το βουφάς. Έτσι ακριβώς, Γιώργο μου. Λοιπόν, Σόφη. Παρακαλώ. Εσύ τώρα στοιχηματικά τελευταία σε τι κατάσταση είσαι. Είμαι καλά. Είμαι πολύ καλά. Καλές λίγο... και όταν χάνεις, δεν ναι, είναι κακό. Όχι, όχι. Δεν γίνεται να κερδίζουμε χάνω, συνέχεια. Χάνω, αλλά επειδή παίζω, ας πούμε, δύο στοιχήματα ταυτόχρονα, ναι, στο ένα μπορεί να χάσω, στο άλλο σοφαρίζω έτσι αυτά που κάνεις, χάνω. Έτσι θα κάνεις. Οπότε δεν με λες ούτε χαμένη, ούτε κερδισμένη. Και μιλάω ναι, αλλά υπάρχει σένα... γκανιότα. Υπάρχει γκανιότα όμως. Να, η μαγική λέξη, ναι. Αν δεν υπήρχε γκανιότα, φίλοι μου Ειρήνη, δεν θα υπήρχαν και εταιρείες. Έτσι ακριβώς. Να υπάρχουν λοιπόν και οι γκανιώτες, έτσι, για να υπάρχουν και χορηγίες στα τραγούδια που θέλουμε να κάνουμε, για να υπάρχουν πολλά πράγματα. Ωραία. Ναι, οι εταιρείες δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα, έτσι, και αυτές έχουν στόχο το κέρδος, αλλά είπαμε, όταν υπάρχει μεγάλο ποσοστό παικτών και θα χάσουμε και θα κερδίσουμε, έτσι, είναι όπως η ζωή. Όλα θα τα ζήσουμε σε αυτή τη ζωή, τα πάντα, και ευτυχισμένες στιγμές και δυστυχισμένες και πρόσαλες και κανονικές. Mm-hmm. Είπαμε, η ζωή δεν είναι ευθεία. Λοιπόν. Γι' αυτό λοιπόν και η Goldbet, επειδή σκέφτεται και τον πελάτη, δεν σκέφτεται μόνο το δικό της το κέρδος. Προσφέρει καθημερινά, τι έχουμε πει, σε κορυφαία αθλητικά γεγονότα, στο ποδόσφαιρο, μηδενική γκανιότα. Διαθέτει επίσης μπόνους παρολή. Πολύ σημαντικό. Μπόνους στις πρώτες καταθέσεις των πελατών, σε στοίχημα και σε καζίνο, για τα οποία φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εβδομαδιαίες προσφορές στο καζίνο και καθημερινές προσφορές πλέον στο στοίχημα. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, έτσι καλύπτει και τον πιο απαιτητικό στοιχηματικά πελάτη μέσα από μια πολύ εύχριστη πλατφόρμα. Μπορείτε να συνδεθείτε από το υπολογιστή σας, από το κινητό σας, από το τάμπλετ, από οπουδήποτε. Και δεν ξεχνάμε τι. Παίζουμε υπεύθυνα. Αυτό. Το σημαντικό. Το κυριότερο της Goldbet είναι ότι αντιμετωπίζει το παιχνίδι
με απόλυτη σοβαρότητα και πρέπει να το βλέπουμε το παιχνίδι σαν κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί όταν κάποιος δουλεύει, τα 2/3 των Ελλήνων δουλεύουν για ένα μεροκάματο των 30 ευρώ και παίζει ένα στοίχημα αβίαστα 25-30, στην ουσία παίζει όλο το μεροκάματο. Ναι, δεν το θέλουμε αυτό. Έτσι, να είναι άλλοι σοβαροί, να είναι πειθαρχημένοι. Και όταν απευθυνόμαστε σε υψηλότερα οικονομικές τάξεις, έτσι, που υπάρχουν και αυτοί. Οι άνθρωποι αυτοί είναι επαγγελματίες. Υπάρχουν παίκτες στο στοίχημα που αυτή είναι η ζωή τους. Αυτή είναι η καθημερινότητά τους. Γνωρίζουν τα πάντα. Δηλαδή, παράδειγμα, να σας δώσω λόγου χάρη, σε 4 μέρες έχει ένα τελικό, είπαμε, στο Copa Libertadores, που είναι η μεγαλύτερος διασυλλογικός θεσμός στη Νότια Αμερική. Στο Copa Libertadores, λοιπόν, το όπου θα αντιμετωπίσει η Boca τη River Plate. Τεράστιο ντέρμπι. Ξέρουν τώρα ποιος έχει τραυματιστεί, ποιενού η μαμά μάλωσε με την πεθερά του αλουνού, αν ο προπονητής είναι σε καλό φεγγάρι, αν είναι να φύγει, αν είναι να έρθει. Δηλαδή, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, γιατί υπάρχει και αυτή η εξέλιξη με το ίντερνετ που μαθαίνεις πλέον μια πληροφορία, μπορεί να τη μάθεις πιο γρήγορα από ό,τι είναι να γίνει. Σε παλαιότερα, πού να μάθεις τι θα γινόταν στη Χιλή, τι γίνεται στην Αμερική, τι γίνεται στην Ισπανία, τι γίνεται δίπλα μας στην Τουρκία. Ήθελε η ενημέρωση, ήταν πολύ αργή. Τώρα οι ταχύτητες είναι ισοπεδωτικές. Είναι πέρα από κάθε λογική. Αλλά σπίτια μόνο μην καούν εκεί πέρα. Εκεί θα γίνεται, ναι. Εκεί υπάρχει ένταση μεγάλη. Αυτό που είπες χθες, που μάλλον. Εντάξει, υπερβολικό νομίζω σε ένα βαθμό. Εννοείται σε καμία περίπτωση. Εδώ δηλαδή θα υπάρξουν, ας πούμε, μεταξύ ΠΑΟΚ και Αριανού. ΠΑΟΚ, ναι, δεν χρειάζεται και να υπάρχουν αυτές οι. Αλλά όχι και να καίμε σπίτια. Όχι, ποτέ. Να υπάρχουν οι αντεκλήσεις, να υπάρχουν οι αντιπαραθέσεις, να υπάρχει η καζούρα. Και όλα αυτά να υπάρχουν μέσα, οι εντάσεις μέσα στα 90 αγωνιστικά λεπτά, όταν και πραγματικά είμαστε αντίπαλοι. Έτσι. Μετά όλοι πρέπει να είναι μαζί. Να συνδιασκεδάζουν, να περνάνε καλά, να ανταλλάσσουν απόψεις. Αφού είναι μέσα στην καθημερινότητα, μέσα στην ίδια πόλη, όπου μίλησες για ΠΑΟΚ, για Άρη και Ηρακλή, που τον περιμένουμε και αυτό να έρθει στην ΑΕθνική. Μακάρι. Μακάρι, έτσι να είμαστε πολλές εδώ οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Γιατί όχι. Γιατί κάποτε. Είναι ενδιαφέρον. Κάποτε το πρωτάθλημα, για να ξέρετε κι εσείς, είχε 9 ομάδες ΑΕθνικής. Από γειτονιές κανονικά, συνοικίες της Αθήνας. Κάθε συνοικία της Αθήνας έχει και μια ομάδα αλφαεθνικής. Ντροπή και έσχος. Το πρωτάθλημα πρέπει να είναι, να είναι η δόξα δράμα στην αλφαεθνική, με ιστορία ομάδα, ο Πιερικός, ομάδες που είναι η Ρόδος κάποτε ήταν στην αλφαεθνική, ήταν ένα ολόκληρο νησί. Δεν πρέπει να είναι 10 ομάδες στην Αθήνα και 2 δεξιά και αριστερά. Όχι. Να υπάρχει διασπορά. Λοιπόν, σήμερα κυρίες και κύριοι, λοιπόν, η εκπομπή μας είναι άλλου τύπου, είναι πιο light, δεν έχει σκληρή ειδησιογραφία αθλητική, μιλάμε μόνο για στοίχημα, μιλάμε για Champions League, έτσι, δεν έχει πολλά πράγματα. Έχει και Champions League στο μπάσκετ, να πούμε έτσι, για όποιον ενδιαφέρεται και δεν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο μόνο. Βεβαίως, δεν... ό,τι θέλει μπορεί να έχει κάνει. Έχει πάρα πολλά αθλήματα, έχει υποδρομίες, κοινοδρομίες στην Goldbet, φούτσαλ, να το λέμε γι' αυτό, γιατί το ξεχνάμε. Έχει rugby, έχει τα πάντα. Έχει φόρμουλα επίσης που παίζει τα Σαββατοκύριακα, όπως ξέρω. Πινκ-πονγκ έχει. Και πινκ-πονγκ έχει, θέλει, και ναι. Τένις, box, τα πάντα. Στη φόρμουλα, ξέρεις τι νούμερα παίζουν, απίστευτα. Σοβαρά. Άστο, απίστευτα. Ναι, τρομερά. Γενικότερα στις κοινοδρομίες. Και εκεί έχει διάφορες και επιλογές. Δηλαδή δεν παίζεις μόνο νικητή. Π.χ. ας πούμε τριάδα, δεκάδα. Έχει πολλές. Καλά, να κάνεις συνδυασμό της τριάδας είναι κάτι ανάλογο με τις υποδρομίες. Είναι κάτι εκπληκτικά δύσκολο. Δηλαδή να βρεις τώρα στα 6 άλογα, στα 7 που τρέχουν, οπότε πόσα είναι η κούρσα. Ποιο θα βγει πρώτο, ποιο δεύτερο και ποιο τρίτο. Σε συνδυασμό. 2-4-6, 1-3-5, πενταπλό και θα πάει το μυαλό στο τευλοκομείο. Εμένα δεν έχει χώρο να βάλω και τις υποδομίες μέσα, γιατί αν πάμε έτσι να εξεταστούμε από κανένα τευλογιατρό σε τέτοια κατάσταση που είμαστε και είναι να φύγουμε όλοι, θα μας πούνε εσείς κύριε, περάστε αριστερά, μα όλοι δεξιά φεύγουν, θα πούνε οι άλλοι. Ναι, όλοι φεύγουν οι κανονικοί άνθρωποι. Σε επειδή δεν σας βλέπω και ψηλοκαλά, πάτε όχι, αριστερά. Ναι. Δεν είναι, όσα αυτά που ξέρουμε, όσο εδώ. Και εγώ μαζί σου θα έρθω από εκεί. Ξέρετε. Από εκεί αριστερά. Από εκεί. Και θα μαζέψουν. Είπαμε, πολύ καλή περίπτωση είναι να ανοίξει κάποιο ένα πολύ ωραίο τευλοκομείο. Τώρα θα γίνεται χαλασμός. Λουξ όμως. Εγώ ξέρεις τι δεν δέχομαι, ειδικά με εσάς τους νέους. Με εσάς τους νέους, τι δεν δέχομαι. Δεν δέχομαι ότι 4 στους 5 σε εσάς έχω ψυχολογικά προβλήματα. Τι είναι αυτό το ψυχολογικά προβλήματα που έχετε. Λοιπόν, δηλαδή, θα σου απαντήσω σε αυτή την ερώτησή σου κατευθείαν. Καταρχήν, τα ψυχολογικά είναι. Αυτά τα έχουν όλοι οι άνθρωποι. Ναι. Είναι η λογική της ψυχής. Ό,τι λοιπόν έχει λογική η ψυχή σου, δεν είναι τρελό.
είναι το πώς είσαι εσύ και το πώς αντιλαμβάνεσαι εσύ τα πράγματα. Ο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται ξεχωριστά, διαφορετικά, με συγχωρείς. Οπότε το ψυχολογικά είναι κάτι πάρα πολύ σωστό. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ψυχολογικά, γιατί είναι η λογική της ψυχής. Ο καθένας σε διαφορετικό βαθμό και σε διαφορετικές εντάσεις. Μου άρεσε η οπτική γωνία που το λες. Ναι, αυτό μου αρέσει. Ωραία τοποθετήθηκες. Έτσι είναι. Τα ψυχολογικά αυτό... δεν είναι κάτι για να πέφτεις. Εγώ είναι τα κάτι έλεγα, το οποίο εγώ τα έλεγα με την έννοια. Βλέπεις, έχω ψυχή, έχει τη λογική της ψυχής. Αυτό είναι, είναι πάρα πολύ καλό να το έχεις. Εγώ έλεγα με την έννοια ότι πέφτουν. Πέφτουν, κλείνουν το σπίτι, δεν πάνε πουθενά, απομονώνονται, αποξενώνονται. Αυτό είναι κατάθλιψη. Άλλο τα ναι. Κατάθλιψη και άλλο δεν είναι, δεν είναι η εξέλιξη πάντων των ψυχολογικών προβλημάτων η κατάθλιψη. Όχι, δεν νομίζω. Όχι, πιστεύεις. Νομίζω. Με νομίζω. Δεν είμαι και γιατρός, δεν ξέρω. Ναι, εντάξει. Εσύ είσαι τραγουδίστρια και μάλιστα πολύ καλή. Ναι, με πάρα να πολύ καλή φωνή. Να μπορούμε με τα τραγούδια μας να πετάμε τις καταθλίψεις από τους ανθρώπους και να τους γεμίζουμε με χαμόγελα. Αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να καταθέσουμε. Είναι κάποια τραγούδια τα οποία όταν τα ακούς έτσι μπορεί να είσαι κάτω στα πατώματα και ξαφνικά να ανεβαίνεις και είναι έτσι, και κάποια ακριβώς τραγούδια που όταν δεν είσαι καλά το βάζεις στο τέρμα και λες έτσι δώσε. Ναι. Τώρα, εγώ θέλω να τοποθετηθώ και να πω για τον Παντελή τον Παντελίδη, αυτό το αδικοχαμένο πραγματικά παλικάρι που είχε όλη τη ζωή μπροστά του και θα ήταν πετυχημένο στο maximum. Σε 4 χρόνια, 5 έφτασε στην κορυφή, στον κολοφόνα της δόξας. Έτσι. Και τι έπαθε, τι έπαθε. Η επιτυχία του όλη ξεκίνησε από μια καψούρα που είχε, έτσι. Καθόταν και την έγραφε τα τραγούδια, εκτοξεύτηκε και μετά είχε τόσο άδοξο τέλος, τόσα σχέδια, τόσο, τόσο κρίμα, πραγματικά κρίμα. Τόσο έτσι κρίμα, ναι. Αυτό το παιδί που έφτασε τόσο γρήγορα στην κορυφή της επιτυχίας. Και ακόμα βγάζει τραγούδια. Και ακόμα ναι, αγγίζει τις ψυχές. Τα τραγούδια και... όπως το είπες, αυτή είναι η μαγική λέξη. Αγγίζει τις ψυχές. Ήτανε τραγούδι το οποίο κάνοντας εικόνα στο μυαλό σου, ήτανε, έβλεπες κάτι από τη ζωή σου. Σίγουρα ναι, θα σε έβρισκε ναι, ναι κάπου. Ταυτιζότανε με πάρα πολλούς. Ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι ανάλογο. Εγώ τέτοιο συνέστημα βγάζω με τον Τερζή, τον Πασκάλ Τερζή, που όταν τραγουδούσε μπροστά σε 600, 700, 2.000 άτομα, όλοι θεωρούσαν ότι αυτό που έλεγε, που τραγουδούσε, το έλεγε σε αυτόν, σε προσωπικό επίπεδο, σαν να ήσουν σε τέτα τέτ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν που τον εκτόξευε. Η επαφή που είχε με τον κόσμο, ε. Ναι, ναι. Ναι, αναφέρω. Εκεί να δει. Και το μέγα είναι η επαφή. Εκεί να δει καταστροφές. Εκεί να ζούσε στου παλιόκαιρου και τα τέτοια, το τι γινόταν. Φεύγετε καμιόνια. Καμιόνια, όχι ένα και ένα. Τέλος πάντων. Είπαμε άλλες εποχές. Συμπορευόμαστε με το βλέμμα της σημερινής. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, μικρή βέβαια ήμουνα. Είχαμε βάλει ένα στοίχημα με τη μαμά μου και το οποίο το κέρδισα και με πήγε στον Τερζή. Τότε τραγουδούσε Τερζής Παπαρίζου Νίνο. Στα στοιχήματα βγήκε... από μικρή. Ναι, όταν Τερζής βγήκε... Παπαρίζου, ο Νίνο. Ναι, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Νίνο, τι τσακάλι, πήγε πατέρα την πλούσια κατευθείαν, έχει πες. Στο αεροδρόμιο. Δεν θα ξεχάσω όταν βγήκε ο Τερζής. Εντάξει, μικρή τότε, εγώ δεν ήξερα. Έκλαιγε το σηκώθηκε μαγαζί όλο το μαγαζί όρθιο. Yeah. Και λέγα τώρα τι γίνεται. Εντάξει, οκ, okay, ο άνθρωπος αποθεώθηκε. Είναι βασικά για να αποθεώνεται. Άστο φωνάρα. Ήταν. Όπως εσύ... Ακόμα δηλαδή και εγώ που δεν, δεν μεγάλωσα με τα τραγούδια του, μ' άρεσε. Εσείς δεν προλάβατε έναν τεράστιο μνημειώ τραγουδιστή, το Στράτο το Διονυσίου, ο οποίος όταν έβγαινε στα καλά του, έλεγε μία λέξη από το τραγούδι, μία λέξη, όχι στίχο ολόκληρο. Έτσι, και από κάτω μετά ήταν σαν να είσαι συναυλία σταθερά. Όλος ο κόσμος. Τι να πω, το θυμηθεί κανείς. Το μαγικό είναι ότι και οι τρεις γη του πήρανε τη φωνή του. Ναι, είναι κοντά. Την ίδια φωνή. Όχι, είναι... την ίδια φυσικά. Ναι, ναι, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά. Η χρειά είναι η ναι, ίδια ναι, αυτή. Η χρειά τους πλησιάζει πάρα πολύ. Και ο Άγγελος ναι και ο Στέλιος είναι και κοντά. Ναι, είναι μια ανάσα. Έβλεπα σε μια εκπομπή προχθές, είχαν αφιέρωμα στο Στράτο Διονυσίου και, είχαν... και τους τρεις και τραγουδούσαν μαζί. Ναι. Και ανατρίχιαζα. Ναι. Ανατρίχιαζα. Ναι, ναι, πάρα πολύ καλή. Άξιοι διάδοχοι τα παιδιά. Μπράβο, κάνουν αγώνα. Λοιπόν, τα είπαμε πάρα πολύ καλά. Μιλήσαμε παντός επιστητού. Μιλήσαμε και για τα αθλητικά μας, για τα κοινωνικά μας, για τα ψυχολογικά μας. Να κλείσουμε με θετική άβρα. Να κλείσουμε με το τραγούδι της Ειρήνης μας, με το Βόλτα στο Θεό, την επιτυχία της. Μπέτε όλοι, γκουγκλάρετε, απολαύστε την. Να δώσουμε τις ευχαριστίες μας στην Goldbet, στην τεράστια αυτή στοιχηματική εταιρεία. Καθημερινά εδώ μαζί μας. Μπορώ να πω και τις προσωπικές μου ευχαριστίες στην Goldbet. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ την εταιρεία. Και ερχόμαστε. Όλα να πάνε καλά. Σόφη, κάνε το κλείσιμο. Λοιπόν, εμείς ραντεβού αύριο εδώ. Ποιος θα αντικαταστήσει τον Σταύρο, θα δείξει έτσι. Ένα σασπένς λίγο να υπάρχει. Ραντεβού λοιπόν αύριο εμείς εδώ στις 2 η ώρα με το Λίμπερο και την Goldbet φυσικά.